κατάσταση μεγάλη μερίδα Ελλήνων φέρνει στο φω έρευνα του Ινστιτούτου Εργασία τη ΓΕΣΕ. Περίπου 4 εκατομμύρια Έλληνε λοιπόν ζουν κάτω από το όριο τη φτώχεια, δηλαδή με ένα εισόδημα μικρότερο από 6.000 ευρώ το χρόνο. Την ίδια ώρα βέβαια τα ιδιοποιητήρια για του φόρου εξακολουθούν να καταφτάνουν. Επιστροφή στη δεκαετία του 80 για 4 εκατομμύρια Έλληνε. Τα στοιχεία του Ινστιτούτου του ΓΕΣΕ καταδεικνύουν τη ραγδαία πτωχοποίηση μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού. Αδικημένο βασικά περισσότερο όσον αφορά ας πούμε, ότι πληρώνουμε εμεί την ύφη χωρί να φταίμε. Τι λέει το Ινστιτούτο Εργασία τη ΓΕΣΕ, ότι κάτω από τι 6.000 ευρώ, δηλαδή κάτω από το όριο τη στόχια, ζουν πλέον 3,9 εκατομμύρια Έλληνε. Όταν για το 2011 οι Έλληνε που βρίσκονταν σε αποδεδειγμένη αδυναμία να καλύψουν τι βασικέ του ανάγκε ήταν 3,1 εκατομμύρια. Χρεοκοπημένοι είμαστε. Είμαστε όλοι στην ουρά για την χρεοκοπία. Οι μειώσει κατά 50% του μισθού σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση στο εισόδημα, στα ακίνητα όπω το χαράτσι μέσω τη ΔΕΗ, αλλά και στα καταναλωτικά αγαθά όπω το πετρέλαιο θέρμανση, μετάλλαξαν 800.000 Έλληνε σε νεόπτοφου. Η αγανάκτηση είναι τόσο μεγάλη που είναι καζάνι που βράζει. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που επιβαρύνθηκαν περισσότερο φορολογικά, καταβάλλοντα και του περισσότερου φόρου. Ήψου, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν στην αρχή τη κρίση, το 2009, είχαν πληρώσει 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ρυθμίζει σήμερα, πληρώνει δόσει και σου έρχεται το καινούριο φόρο. Mm -hmm. Που θα πρέπει να το ή να τον ρυθμίσει ή να τον πληρώνει παράλληλα με τη ρύθμισή σου. Mm -hmm. Έχει τέλο αυτό. Μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση αυξημένη κατά 12% σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Ο παντρεμένος εργαζόμενος πατέρας δύο παιδιών. Έχουμε άνεργη η κόρη, παιδί που σπουδάζει. Και, τα λοιπά, και, τα λοιπά, όπως ο ο και την ίδια ώρα, το Υπουργείο Οικονομικών αποστέλλεσε 2,5 εκατομμύρια μικροφιλέτες κατά προτεραιότητα με ληξιπρόθεσμα χρέη του 2012, ειδοποιητήρια εξόφληση ρύθμιση, αλλιώ ακολουθεί κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Οι μικρομεσαίοι θα λάβουν ειδοποιητήριο, ενώ οι 54.000 μεγαλοκαταθέτε με εμβάσματα εκατομμυρίων σε τράπεζε του εξωτερικού θα λάβουν παράταση για να δικαιολογήσουν από πού προέρχονται οι καταθέσει του.